Καλησπέρα κύριε Αληφιεράκη, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ο κύριος Αληφιεράκης γιορτάζει μαζί με το επιμελητήριο φυσικά, που συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής φέτος. Ένα αιώνα προσφοράς. Και προσφοράς, Έτσι, ακριβώς, ναι. Πώς ήταν το ξεκίνημα πίσω στο μακρινό... Κοιτάξτε, πίσω στο χρόνο είναι και αυτό ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι το οποίο το κάνεις με ένα διαφορετικό τρόπο. Ναι. Αλλά έτσι αναδύονται μνήμες, αναδύονται γεγονότα, αναδύονται τις καταστάσεις που έχει ζήσει το επιμελητήριο Ηρακλείου και η κοινωνία του Ηρακλείου γενικότερα, θα έλεγα. Κάτι το οποίο μας εμπλουτίζει, μας παραδειγματίζει, μας ανοίγει το δρόμο να σκεφτούμε καλύτερα για το σήμερα και το μέλλον του θεσμού. Γενικότερα. 1924 λοιπόν, Μεσοπόλεμος. Ακριβώς, ναι, έτσι. Δύο χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, δηλαδή έχει έρθει και προσφυγικός κόσμος εδώ. Έτσι, ακριβώς, ναι. Μέσα δηλαδή σε μια ταραγμένη έτσι εποχή έρχεται να ιδρυθεί και το επιμελητήριο Ηρακλείου, κάτι το οποίο από νομοθετικής πλευράς είχε εισαχθεί στη νομοθεσία μία δεκαετία πριν, θα έλεγα, πλην όμως οι καταστάσεις όλα ορίμασαν περίπου αυτή τη χρονολογία που σας λέω και νωρίτερα, αλλά το ξεκίνημα έτσι με κάποια βήματα δειλά και τα λοιπά έγινε το 1924 ακριβώς και να έχει μία διάρκεια μέχρι τώρα και να έχει και μέλλον αρκετό ακόμα, θα έλεγα. Ήταν και μία απορία βέβαια που πέρασε μέσα από γεγονότα, ήδη αναφέραμε ότι στην αφετηρία αυτές τις συγκυρίες είχαμε τον πόλεμο, έτσι αμέσως μετά. Ήταν μια, αυτά τα 100 χρόνια είχαμε γενικότερα έτσι και ιστορικά γεγονότα και όχι μόνο πολύ πολύ σημαντικά. Φτάσαμε στο σήμερα όμως, γιατί θα μας πείτε, θα γίνουν και εκδηλώσεις τώρα, είναι στο ακριβώς, πρόγραμμα, ναι. Επαιτειακές. Σήμερα ξεκινάμε σε λίγο, ναι, ωραία. Σε 3,5 ώρα ξεκινάμε, έχουμε τη διευρυμένη γενική συνέλευση, συγγνώμη, διευρυμένη διοικούσα της ΚΕΕ, στην οποία θα παρευρίσκονται από όλα τα επιμελητήρια της χώρας εκπρόσωποι, θα συζητήσουμε επιμελητηριακά θέματα, θα έχουμε βέβαια μέσα και το εορταστικό αυτό πρόγραμμα, το οποίο κανονικά θα ανοίξει αύριο το πρωί, έτσι με χαιρετισμούς επισήμως, υποδοχή των επισκεπτών από όλη τη χώρα, από την κυβέρνηση, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από εκπροσώπους φορέων, παραγωγικών τάξεων κτλ. Θα υπάρξει έτσι μια ιστορική αναδρομή από αναγνωρισμένους ιστορικούς επιστήμονες, όπως από τον κύριο... Τον κύριο Χριστάκη έχουμε εδώ στο πρόγραμμα, τον επιμελητή της Κλουσού. Τον Δημήτρη, ακριβώς. Ναι, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και παλιότερα με το θέμα αυτό του επιμελητηρίου. Έτσι, όμως έχει γράψει και μία έκδοση που έχει δώσει το επιμελητήριο Ηρακλείου Κριτών Επιχειρήν. Έτσι. Θα είναι αρκετά ενδιαφέροντα αυτά τα οποία θα ακούσουμε. Θα έχουμε την τιμή να τιμήσουμε τους Προέδρους που είναι ζωή ακόμα και έχουν φυτέψει στο επιμελητήριο τα τελευταία χρόνια. Αυτά για την πρώτη μέρα. Όπως το βράδυ θα συνεχίσουμε έτσι με ένα δείπνο στο οποίο και εκεί θα τιμήσουμε επιχειρήσεις οι οποίες άντεξαν στον χρόνο μέσα σε αυτά στα 100 χρόνια, τις παλιότερες που βρήκαμε μέσα από το Μητρό μας. Θα τιμήσουμε τους υπαλλήλους που δούλεψαν και έχουν συνταξιοδοτηθεί τώρα, πρώην υπάλληλοι του επιμελητηρίου. Ναι. Σε αυτό το κλίμα. Σήμερα λοιπόν στα 100 χρόνια, πού βρίσκεται το επιμελητήριο, στα 100 του χρόνια, πού βρίσκεται το επιμελητήριο, όλες τις συγκυρίες. Είναι δύο σημαντικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν. Το επιμελητήριο ενώ παλιότερα ήταν διασπασμένο, θα έλεγα, σε εμποροβιομηχανικό και επαγγελματοβιοτεχνικό, από το 88 και μετά ενώθηκε και αποτελεί έτσι ένα αυτοτελές σχήμα που εκπροσωπεί όλη την επιχειρηματική κοινότητα. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο σημαντικό, όσον αφορά, ας πούμε, μιλάω τώρα το θεσμικό του πλαίσιο και τη δομή του,
Το άλλο είναι ότι έχει περιέλθει στα επιμελητήρια και στο δικό μας επιμελητήριο η τήρηση του ΓΕΜΗ, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου Επιχειρήσεων, με έναν τρόπο έτσι θα έλεγα σύγχρονο, με εξουσιοδότηση από την πολιτεία στο να παρέχουμε αυτά τα μητρώα και να είναι και συνδεδεμένα μεταξύ τους ένα ενιαίο μητρώ, ένα ελληνικό μητρώ, το οποίο θέλω να πω ότι είναι αρκετά χρήσιμο, διευκολύνει τις επιχειρήσεις από την ίδρυση μέχρι και τη λειτουργία τους σε οτιδήποτε έχει σχέση με το βίο της επιχείρησης, τη δημοσιότητα για τους υπολείπους, όλους τους πολίτες και τα λοιπά, με τα οποία δημοσιοποιούνται με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά σημαντικά που έχουμε σήμερα έτσι για να πούμε για το θεσμό σε ποια φάση βρίσκεται. Πλην τον άλλον όμως έχει να επιδείξει ας πούμε και ένα πλούσιο έργο, το οποίο είναι, αν το δούμε διαστρωματικά ας πούμε, μέσα στην περίοδο των 50 τελευταίων χρόνων που έχουμε περισσότερα στοιχεία, έχουμε να επιδείξουμε πάρα πολύ καλά στοιχεία, τα οποία αυτά αναφέρονται και σε ένα λεύκομα, δεν ξέρω αν το έχει πάει στα χέρια σας. Ναι, το έχω αυτό. Το έχετε, έτσι, μπράβο, ναι. Το λεύκομα. Το οποίο μέσα σε 200 σελίδες. Πολύ καλή δουλειά. Αναδεικνύουμε, ας πούμε, έτσι, το βασικό έργο του επιμελητηρίου και σίγουρα έχουμε ξεχάσει και αρκετά πράγματα, έτσι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, έτσι, τα πιο βασικά, ας πούμε, τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν. Νομίζω ότι είναι, έτσι, ήταν μια ευκαιρία και παραμένει μια ευκαιρία στο να δούμε συνολικά το θεσμό και πώς αυτό μπορεί να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον και πώς μπορεί να γίνει κτήμα. Ο θεσμός δεν είναι για το θεσμό, είναι για τις επιχειρήσεις, είναι για την κοινωνία. Το πώς μπορεί να γίνει ακόμα πιο χρήσιμος στο να παραχθεί, αν θέλετε, ας πούμε, αυτή η πολιτική για τις επιχειρήσεις, η οποία πραγματικά θα τις καθιστάσουμε ισόνομες, θα τις καθιστάσουμε του ίδιου βεληνικούς με επιχειρήσεις του εξωτερικού και θα τους ενδυναμώνει, ας πούμε, στο έργο τους περισσότερο. Είναι ένα στοίχημα, ναι, μπροστά σε όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει. Εμείς να ευχόμαστε και στα επόμενα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά, κύριε Αλιφιεράκη. Για το λόγο που μου δίνετε να το επικοινωνήσουμε και με τον κόσμο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε.